Η δόξα ανήκει στον Αλλά τον Παντελήμωνα και τον Φλής Πελαχνό. Το κήρυγμά μας σήμερα έχει ως τίτλο «Η καλή συμπεριφορά προς τη μητέρα φέρνει άφθονος εύνης του Θεού σε τούτη την ζωή και έλειος στην επόμενη». Η δόξα ανήκει στον Αλλά τον Κύριο των όλων των δημιουργημάτων, ο οποίος τονίζει στο αίρεο το βιβλίο «Δώσαμε εντολή στον άνθρωπο να είναι καλός προς τους γονείς του». Η μητέρα του τον φέρει και τον γεννά με πόνο. Η κύση και η απογαλακτισή του διαρκούν 30 μήνες. Αλ-Αχκάβ 15. Μαρτρώ ότι δεν υπάρχει άλλος Θεός παρά μονάχα ο Αλλάχ και μαρτρώ ότι ο Μοχάμαντ είναι δόλος του και απεσταλμένος του. Την ειρήνη και την ευλογία του να έχουν ο προφήτης του, τα μέλη της οικογένειάς του, η συντροφή του και όλοι όσοι ακολουθούν την πορεία του πιστά μέχρι την ημέρα της κρίσεως. Η λέξη καλοσύνη περιλαμβάνει τους καλούς χαρακτήρες και την καλή ηθική που φέρουν γαλήνη στις ψυχές των ανθρώπων, διαδίδουν την αγάπη μεταξύ των ανθρώπων και πραγματοποιούν την σταθερότητα των κοινωνιών. Άξιον αναφοράς είναι το γεγονός ότι όταν ρωτώθηκε ο προφήτης για την έννοια της καλοσύνης, διευκρίνησε ότι η καλοσύνη σημαίνει καλή ηθική. Είναι αναμφίβολο ότι οι γονείς είναι οι πρώτοι άνθρωποι που πρέπει να τους αντιμετωπίσουμε με καλοσύνη. Και πρέπει να αντιμετωπίζονται με καλοσύνη από τα παιδιά τους. Ο Αλλά διέταξε τον άνθρωπο να συμπεριφερθεί με καλό τρόπο και επιότητα στους γονείς του. Το ιερό βιβλίο του δοξασμένου Θεού και η σώνα του προφήτη, την ειρήνη και την ευλογία του Αλλά να έχει, αναφέρονται στην μορφή της σχέσης που πρέπει να υπάρχουν μεταξύ γονιών και παιδιών. Χαρακτηριστικό είναι το εξής εδάφιο που αναφέρει «Ο Θεός σου διατάζει, μη λατρεύετε άλλον παρά μόνο εκείνον και να μεν αντιμετωπίζετε τους γονείς σας και να αντιμετωπίζετε τους γονείς σας με καλοσύνη. Αν ένας από αυτούς και οι δύο φτάσουν σε γέρικη ηλικία και βρίσκονται κοντά σου, μην πεις ποτέ λόγια που να εκδηλώνουν απέχθεια ή θα είναι μορφή εναντίον τους, αλλά να τους μιλάς με σεβασμό και να είσαι ταπεινός και τρυφερός και να λες «Κύριε, δείξε φιλισπλαχνία σε αυτούς που με έθρεψαν στην παιδική μου ηλικία». Αλληστρά 23-24. Ο προφήτης από τη δική του πλευρά τόνισε ότι η καλύτερη πράξη που μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος μετά την προσευχή, που είναι ένας από τους βασικούς πυλώνες της θρησκείας, είναι η καλοσύνη προς τους γονείς. Κρίνουμε χρήσιμο να αναφέρουμε την απάντηση του προφήτη στο ερώτημα «Ποια είναι η καλύτερη πράξη κατά την κρίση του Αλλά», λέγοντας «Η καλύτερη πράξη κατά την κρίση του Αλλά είναι η τήρηση της προσευχής στην ώρα της». Ρωτώθηκε «Και τι άλλο», δηλαδή «Ποια άλλη πράξη», απάντησε «Η καλοσύνη προς τους γονείς». Ρωτώθηκε επίσης «Και τι άλλο», απάντησε «Το τζιχάντ που γίνεται για χάρη του Αλλά». Το Ισλάμ δίνει μεγαλύτερη έμφαση στην καλή αντιμετώπιση των γονιών και στην συνέχεια τονίζει ότι η μητέρα πρέπει να έχει την μεγαλύτερη φροντίδα από τα παιδιά της. Σημείο αναφοράς είναι το γεγονός ότι όταν κάποιος ρώτησε
τον προφήτη, ποιος άνθρωπος αξίζει να τον συνεδεύω μη καλοσύνη. Το απάντησε ο προφήτης, η μητέρα σου. Ρώτησε και ποιος άλλος, το απάντησε η μητέρα σου. Τον ρώτησε επίσης για τρίτη φορά. Και ποιος άλλος, το απάντησε η μητέρα σου. Και όταν ρώτησε και ποιος άλλος, το απάντησε ο πατέρας σου. Η Χατίζα ρώτησε τον προφήτη ποιος άνθρωπος έχει μεγαλύτερο δικαίωμα πάνω στη γυναίκα. Της απάντησε ο σύζυγός της. Ρώτησε επίσης και ποιος έχει το μεγαλύτερο δικαίωμα πάνω στον άνθρωπο. Της απάντησε η μητέρα του. Η μητέρα πάντα προηγείται στο θέμα αυτό και πρέπει να αντιμετωπιστεί με καλό τρόπο και με ποιότητα. Η μητέρα είναι εκείνη που έχει ή που σε έχει θυλάσει, σε παρηγορούσε και πάντα στην τροφή που σε έχει σε προτεραιότητα, στην εχθρότητα για τα κακά πάθη σου. Επίσης όταν αρρώστηνες ήταν πάντα δίπλα σου. Η μητέρα ήταν εκείνη, είναι εκείνη που αν είναι να επιλέξει ανάμεσα στη δική της ζωή και τη δική σου, πάντα επιλέγει τη δική σου ζωή. Το Κοράν υπογραμμίζει, δώσαμε εντολή στον άνθρωπο να είναι καλός προς τους γονείς του. Η μητέρα του τον φέρνει και τον γεννά με πόνο, καθώς αναφέραμε επίσης προηγουμένως. Μία από τις εύνες που κάνει ο Αλλά στον άνθρωπο είναι ότι τον καθοδηγεί να κάνει καλές πράξεις στους γονείς του και να τους αντιμετωπίζει με καλή συμπεριφορά και με καλοσύνη. Όποιος καταφέρει να κάνει αυτό, σημαίνει ότι ο Αλλάχ ο ίδιος τον αγαπάει, χαριζοντάς του αυτές τις εύνοιες, δηλαδή τον χαρίζει και τον καθοδηγεί να αντιμετωπίσει τους γονείς του με καλό τρόπο. Αυτές οι πράξεις που χαρίζει δηλαδή ο Αλλάχ είναι το έλειος του σε τούτη την ζωή και μεγάλη ανταμοιβή την ημέρα της κρίσεως. Η καλή αντιμετώπιση της μητέρας φέρει πολλές εύνοιες στον άνθρωπο, στην ζωή του και στην άλλη. Αναφέρομαι για παράδειγμα, ένα, εκπληρώνται οι ανάγκες του ανθρώπου, χρήσουμε δηλαδή, να καρποφορήσουν δηλαδή οι ευχές του, καθώς τονίζει ο Ιμνου Όμαρ, ότι ο προφήτης την ειρήνη και την ευλογία του Αλλά να έχει, είπε, κάποια μέρα τρεις άνθρωποι έρθαν στο προφήτη, κλείστηκαν σε μια σπηλιά γιατί, καθώς αναφέρει, ενώ περπατούσαν έβρεξε και αυτοί κατέφυγαν σε μια σπηλιά. Έστερα έπεσε ένας βράχος και εμπόδισε την έσοδο, δηλαδή έκλεισε την έσοδο και δεν μπορούσαν να βγουν. Και συμφώνησαν ο καθένας να αναφέρει τις καλές πράξεις που έχει κάνει για να τους βοηθήσει ο Θεός να βγουν από τη σπηλιά. Ο ένας είπε, «Θεέ μου, είχα δύο γονείς ηλικιωμένους και είχα μικρά παιδιά και συνήθιζα να ταΐζω τους γονείς μου πριν τα παιδιά μου, δίνοντάς τους γάλα. Κάποια μέρα όμως άργησα να γυρίσω και άργησα να τους ταΐσω. Όταν γύρισα άρμεξα όμως το ζώο και έφερα το γάλα, ενώ ήταν εκείνη κοιμισμένη, δεν ήθελα να τους εξυπνήσω. Επίσης και την ώρα εκείνη έκλαιγαν τα παιδιά μου από την πείνα και στάθηκα έτσι μέχρι την αυγή. Θεέ μου, αν κρίνεις ότι αυτό που έκανε ήταν για σένα, τότε κάνε να κουνηθεί αυτός ο βράχος από τη θέση του. Το ίδιο έκαναν και οι τρεις, με αποτέλεσμα να βγουν από τη σπηλιά. Σημειωτή είναι ότι ήρθε μία αντιπροσωπεία από την Ιεμένη, επίσης αυτή μια άλλη ιστορία. Στον Άμερ ibn al-Khattab, ο οποίος ρώτησε, μήπως βρίσκεται ανάμεσά σας ο Άις ibn Άμερ. Μετά ρώτησε, εσύ είσαι ο Άις. Το απάντησε, μάλιστα. Εγώ είμαι ο Άις. Τον ρώτησε, εσύ είσαι από το Μωράτ και από το Κάρν. Το απάντησε, μάλιστα. Τον ρώτησε, έχεις αναρρωθεί από τη λέπρα εκτός από ένα μέρος που έχει μέγεθος του Ντέρχαμ, αυτό είναι δηλαδή ένα νόμισμα. Το απάντησε μάλιστα. Τον ρώτησε, έχεις μητέρα που ζει? Το απάντησε, μάλιστα, ζει η μητέρα μου.
Τότε του είπε, άκουσα τον προφήτη την ειρήνη και την ευλογία του Αλλά να έχει να πει, θα σας έρθει ο Άις Ιμπν Άμερ μαζί με άλλους ανθρώπους από την Ιεμένη, από το Μωράτ και από το Κάρν. Έχει λίπρα, από την οποία αναρρώσε, εκτός από ένα μέρος που έχει μέγεθος του Ντίρχαμ. Αυτός συμπεριφέρεται με καλοσύνη στη μητέρα του. Αυτός ο άνθρωπος τηρεί πάντα τους όρκους του. Δεύτερον, θα έχει μεγάλη ανταμοιβή από τον Αλλά. Χαρακτηριστικό είναι αυτό που αφηγήθηκε ο Μαούι Αρσέλαμι, ότι είπε στον προφήτη την ειρήνη και την ευλογία του Αλλά να έχει ο προφήτη του Αλλά. Θα ήθελα να κάνω τζιχάζ μαζί σου για χάρη του Αλλά, για να κερδίσω τις εύνοιες του την ημέρα της κρίσης του. Απάντησε ο προφήτης, αλλημονός ζει η μητέρα σου. Το απάντησε, μάλιστα. Τότε του είπε ο προφήτης να την φροντίσεις και να της συμπεριφερθείς με καλοσύνη. Του έκανε αυτό, δηλαδή πήγε από την άλλη πλευρά και από αντίκριτο και ζήτησε το ίδιο. Τότε ο προφήτης του είπε, αλλημονός σου, μένε κάτω από τα πόδια της μητέρας σου, διότι αυτό θα σε οδηγήσει στον παράδεισο. Τρίτον, συγχωρούνται οι αμαρτίες του ανθρώπου σε μια αναφορά σε ένα αυτό που είπε ο Ιμπν Άμερ, την ευλογία του Αλλά να έχει, ο οποίος αφηγήθηκε ότι έρθε κάποιος στον προφήτη και τον ρώτησε, ο προφήτα του Αλλά, δίπρεξα μεγάλο αμάρτημα. Μήπως μπορώ να μετανοήσω, τον ρώτησε ο προφήτης, αν έχει μητέρα, το απάντησε όχι. Την ρώτησε αν έχει θεία. Το απάντησε μάλιστα, τότε το είπε ο προφήτης να τη συμπεριφερθείς με καλοσύνη και με ποιότητα. Κυρία μου, χειρίσιμο να αναφέρομαι αυτό που είπε επίσης η Άισα, ότι ο προφήτης του Αλλά, την έννοια και την ευλογία του Αλλά να έχει, είπε, κοιμήθηκα και ονειρεύτηκα ότι είμαι στον παράδεισο και άκουσα μία φωνή κάποιου ανθρώπου να διαβάζει. Ρώτησα ποιος είναι αυτός, μου είπαν αυτός είναι ο Χαρίθα Ιμπν Αλ-Νουαμάν. Τότε ο προφήτης είπε, αυτή είναι η ανταμοιβή της καλής συμπροφοράς, αυτή είναι η ανταμοιβή της καλοσύνης και της καλής συμπροφοράς. Διότι ο Χαρίθα αντιμετώπιζε την μητέρα του με καλοσύνη. Και αυτό είναι το τέταρτο, δηλαδή ο άνθρωπος θα μπει στον παράδοσο όταν συμπεριφερθεί με καλό τρόπο στους γονείς του, κυρίως στη μητέρα του. Πρέπει να αντιμετωπίζουμε τους γονείς μας με καλοσύνη και με ποιότητα, διότι γνωρίζουμε ότι όταν κάποιος συμπεριφέρεται με μεγάλο ή με καλό τρόπο στους γονείς του, μπαίνει στον παράδοσο. Επίσης, πρέπει να αναφέρουμε αυτό που είπε ο προφήτης, δύο πράξεις κρίνονται γρήγορα από τον Αλλά, η αδικία και η κακή συμπεριφορά στους γονείς. Είπε επίσης ο προφήτης, δεν μπαίνει στον παράδοσο εκείνος που συμπεριφέρεται με ασέβεια στους γονείς του και ο υποκριτής, επίσης ο μύθεσος, δηλαδή αυτός που καταναλώνει αλκοόλ. Ζητώ συγχώρεση από τον Αλλά. Η δόξα ανήκει στον Αλλά, τον Παντελήμωνα, και την ειρήνη και την ευλογία του να έχει ο προφήτης του, επίσης να έχουν τα μέλη της οικογένειας του προφήτη, όλοι οι συντροφοί του και όλοι όσοι ακολουθούν την πορεία του πιστά μέχρι την ημέρα της κρίσεως. Αδέλφια μου στο Ισλάμ, όλες οι μονοθεϊστικές θρησκείες απαιτούν την καλοσύνη και την καλή συμπεριφορά προς τους γονείς, κυρίως προς την μάνα. Το Κοράνι τονίζει και πήραμε την υπόσχεση από τα παιδιά του Ισραήλ να μην λατρεύετε κανέναν άλλο Θεό παρά μονάχα τον Αλλά και να συμπεριφερθείτε με καλό τρόπο και ποιότητα στους γονείς. Το Ισλάμ εμπόδιζε τον άνθρωπο να συμπεριφερθεί με ασέβεια, διότι μπορεί ο άνθρωπος να θεωρήσει τον εαυτό του πιο θρησκευόμενο και πιο καλός και πιο πιστός από τους γονείς του. Και αυτό είναι
ασέβεια προς τους γονείς. Κρίνουμε αναγκαίο να επιβεβαιώσουμε ότι αυτός που κρίνει ή που συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο σύμφωνα με τη Σαριά, η οποία, δηλαδή η Σαριά τον υποχρεώνει τον άνθρωπο να αντιμετωπίζει τους γονείς του με καλοσύνη. Πρέπει να αντιμετωπίζει την μητέρα του με καλοσύνη και με καλό τρόπο, ακόμα και αν οι δύο γονείς του είναι άπιστοι και τον υποχρεώνουν και τον αναγκάζουν, δηλαδή τον πιέζουν να αλλάξει οπιστήση, καθώς αναφέρεται και το Κοράνι. Και αν διαπλεκιστούν μαζί σου, θελήσουν οι γονείς σου να σε κάνουν να εξισώσεις με μένα είδωλα που δεν γνωρίζεις, να μην το επακούσεις, αλλά να το συμπεριφερθείς με καλό τρόπο και με φιλία στην κόσμια αυτή ζωή. Να ακολουθήσεις την καθοδήγηση εκείνου που επακούει σε μένα. Σε μένα θα επανέλθετε και θα σας δείξω τα έργα σας. Λουκμάν. Η Ασμά μπιντ Αμπί Μπακρ ρώτησε τον προφήτη ότι η μητέρα της θέλει να διατηρήσει την καλή σχέση μαζί της. Και ρώτησε τον προφήτη, μπορώ να διατηρήσω την καλή σχέση μου με τη μητέρα μου, της είπε ο προφήτης, μάλιστα να διατηρήσεις τις σχέσεις σου μαζί της. Η κακή συμπεριφορά του ανθρώπου προς τους γονείς του δεν δικαιολογούνται ακόμα και αν προσπαθήσουν να τον πείσουν να αλλάξει οπιστήση. Αντιθέτως, πρέπει ο άνθρωπος να αντιμετωπίσει τους γονείς του με καλό τρόπο και με επιότητα. Επίσης, εκείνος που θα κάνει αυτό θα κερδίσει τις εύνοιες του Θεού στην μέρα, στην ζωή αυτή και στην επόμενη, διότι η ικανοποίηση των γονιών οδηγεί αναμφίβολα στην ικανοποίηση του Θεού. Θεέ μου, δώσε μας την δύναμη να συμπεριφερθούμε με καλό τρόπο και καλοσύνη και ποιότητα στους γονείς μας και συγχώρα, Θεέ μου, τις αμαρτίες μας.